ξέρεις να ευχαριστώ. Καΐκι με τον Τσακαλώτο ξεκίνησε. Ξεκίνησε στις 4 το πρωί με 251 ψήφους. Ναι. Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Δεν βράδιασε απόψε καθόλου. Και η νύχτα με τη μέρα έγινε ένα για όσες και όσους παρακολουθούσαν τη Βουλή. Μια Βουλή η οποία έδωσε ένα διαβατήριο με 251 ψήφους για ένα ναι, διαβατήριο για μια συμφωνία με την Ευρώπη, 32 όχι, 8 παρών, αλλά έχει συνέχεια. Έχει συνέχεια γιατί. Γιατί έχουμε 17 περίπου βουλευτές οι οποίοι έχουν διαφοροποιηθεί από το κυβερνών κόμμα. Έχουμε μια δήλωση του Πρωθυπουργού στις 4 το πρωί, η οποία λέει ότι προέχει συμφωνία και μετά όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Κωνσταντοπούλου, Στρατούλης, Λαφαζάνης τράβηξαν το χαλί κατά από τα πόδια του Τσίπρα. Ήταν δραματική η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Φαίνεται, φίλες και φίλοι, ότι πάμε σε εξελίξεις. Πάμε σε ιδιαίτερα σημαντικές εξελίξεις. Φαίνεται ότι Στρατούλης και Λαφαζάνης θα πρέπει να θεωρούνται μετά από ένα αλφα χρονικό διάστημα παρελθόν για την κυβέρνηση. Για το θέμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αρμόδιος είναι ο Πρωθυπουργός. Θα το δούμε όλα αυτά στη συνέχεια, σε μια μέρα που φέρνει 35 βαθμούς έως 37 θερμοκρασία, φέρνει εξελίξεις, φέρνει γεγονότα, φέρνει τον Τσακαλώτο. Α, να ο καιρός. Να ο καιρός με συννεφιά σε κάποια σημεία της χώρας, οριακή συννεφιά, αλλά και τοπικές βροχές στα βόρεια της Εύβοιας και στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο. Αυτά τα 7 μποφόρ θα ρίξουν κάπως θερμοκρασία στο Αιγαίο, 31 βαθμοί, 32 στη Θράκη, 35 στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη, 36 στη Δυτική Ελλάδα και 5 μποφόρ στο Ιόνιο. Καλημέρα σε όλες και όλους. Φίλες και φίλοι, αυτό το καλοκαίρι θα έχει πολλές και σημαντικές πολιτικές εξελίξεις. Στο βάθος ανασχηματισμός και πολύ πιο πέρα ίσως εκλογές. Αν κάνει εκλογές, θα τις κάνει 2 Αυγούστου. Αν κάνει αργότερα εκλογές, θα πάει ενδεχομένως για Σεπτέμβριο. Κάποιοι άλλοι, χθες το βράδυ, δεν ήταν στη Βουλή, πήγανε στην Αίγινα. Εδώ, ο Γιάννης ο Βαρουβάκης, πολλά σχόλια στη Βουλή για την εξέλιξη αυτή. Καλημέρα στο Στράτο τον Παλί. Όλη τη νύχτα ήσουνα, σε είδαμε τη Σία την Κοσιόνη. Πάμε να δούμε τώρα, Στράτο, τι ακριβώς συμβαίνει, που πάει όλη η εξέλιξη. Γιατί τα γεγονότα, φίλες και φίλοι, είναι κατακλυσμία. Λοιπόν, Στράτο, τι γίνεται? Να βάλει ο Άγιος Νικόλαος χέρι του. Ο Νικόλαος, Λοιπόν, Γιώργο, χθες στη Βουλή έδωσε ο κύριος Μεϊμαράκης το χέρι του στον Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι όμως που είναι μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου φρόντισαν να το δαγκώσουν τον Πρωθυπουργό το χέρι. Και έτσι να υπάρχει ένα πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση στο τέλος της βραδιάς. Πρέπει να δούμε τώρα, πέρα από τα εσωκομματικά αυτά του ΣΥΡΙΖΑ που λίγο ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, το τι θα μετρήσει σήμερα εκεί που θα πάει ο κύριος Τσακαλώτος. Σωστό. Θα μετρήσουν τα 251 ναι ή θα μετρήσουν οι απουσίες και το ρήγμα μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ? Έχω τη γνώμη ότι θα μετρήσει το 251, δηλαδή τι λέει η Ελλάδα και το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Από εκεί και πέρα, η διαδικασία χθες το βράδυ στη Βουλή έδωσε πνοή στην Εθνική Συνένεση. Ναι. Ήταν καλή η τόνη γενικά, ιδίως από την πλευρά του κυρίου Μεϊμαράκη. Όμως ανέδειξε ένα αρκετά σοβαρό πολιτικό πρόβλημα για τον κύριο Τσίπρα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό γιατί? Διότι Στρατούλης, Λαφαζάνης απέφυγαν να βγουν ευθέως και να πούνε «Όχι ρε φίλε, εγώ αυτό δεν το ψηφίζω». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου όμως έκανε ένα μανιφέστο. Αποφάσισε να κάνει ένα μανιφέστο χθες το βράδυ. Δηλαδή,
ήταν μια ομιλία η οποία η κυρία Κωνσταντοπούλου την έκανε για έναν και μόνο λόγο. Για να φτάσει κάποια στιγμή προς το τέλος της και να πει ότι εγώ θα μείνω έξω από αυτό το κάδρο, γιατί θεωρώ ότι θα είμαι πιο χρήσιμη για το μέλλον. Δεν μπορεί κανείς άλλος να φανταστεί τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από το ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου στο πίσω μέρος του μυαλού της έχει ότι θέλει να εκφράσει αυτό το 60% του δημοψηφίσματος. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στο μυαλό της. Το σίγουρο είναι ότι εχθές έκανε μια ομιλία η οποία είχε έβριθε από εχμές για τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή όταν βγαίνει και λέει ότι ο Πρωθυπουργός εκβιάζεται και έχει προηγηθεί ομιλία του Αλέξη Τσίπρα που λέει «Παιδιά, διακεκαυμένη ζώνη είναι εδώ, είναι ναρκοπέδιο μπροστά, δεν μπορώ να το πάω άλλο». Άρα τι, άρα ο Πρωθυπουργός εκβιάζεται. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας, γιατί γίναν κάποιες δραματικές συσκέψεις μόλις τελείωσε η Βουλή στο γραφείο του με τον κύριο Καμένο, σκέφτηκε ψύχρεμα. Αν και υπήρχαν αρκετές σκέψεις και εισηγήσεις για άλλα πράγματα, να τελειώνει εχθές το βράδυ με Λαφαζάνη Στρατούλη και τα δύο όχι, δύο γυναίκες είχαν το σθένος να βγουν μέσα στη Βουλή και να πούνε όχι. Ναι. Οι υπόλοιποι προτίμησαν την εύκολη λύση να πούν παρόν ή να μην είναι καθόλου. Και Ψαρέα, έτσι. Η κυρία Γαϊτάνη και η κυρία Ελένη Ψαρέα, από Α Θεσσαλονίκη και από Μεσσηνία αντίστοιχα. Ναι, ναι. Υπήρχαν οι σκέψεις να τελειώνει χθες το βράδυ με Λαφαζάνη, Στρατούλη, ίσως και με Ζωή και τους δύο βουλευτές. Επικράτησαν όμως ψυχρεμότερες απόψεις και αυτό που ο Πρωθυπουργός έκρινε και ορθώς έκρινε είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να πάει στις Βρυξέλλες ο κύριος Τσακαλώτος. Σήμερα κιόλας. Σήμερα κιόλας το μεσημέρι και να φέρει μία συμφωνία. Και τα υπόλοιπα όλα θα γίνουν, θα εξελιχθούν σαφής από τη Δευτέρα. Σαφής. Λοιπόν, βάζουμε μία τελεία εδώ. Είναι η πρώτη ανάγνωση των όσων συνέβησαν χθες. Φίλες και φίλοι, οι βουλευτές είναι ελεύθεροι σύμφωνα με το Σύνταγμα να εκφράζουν τις απόψεις τους. Και αρκετοί από αυτούς που πάνε όχι και παρόν εξέφραζαν αυτό. Τώρα υπάρχουν διστάμενες απόψεις. Οι μεν λένε τέτοιες ώρες τέτοια πράγματα, οι δε λένε εμείς πρέπει να εκφράζουμε τις απόψεις μας. Εμείς αναλύουμε όλα τα στοιχεία εδώ, βλέπουμε όλες τις εξελίξεις, σεβαστές όλες οι απόψεις σε μια δημοκρατία, πάνω απ' όλα η Ελλάδα, γρήγορο διάλειμμα 2-10-48-00. 170-191-192, καλημέρα papakisky.gr, σε ένα λεπτό θα είμαστε μαζί σας. Εδώ είμαστε. 6 και 42 πρώτα λεπτά. Μια ατέλειωτη νύχτα με μια μέρα η οποία φέρνει τι. Φέρνει τον κύριο Τσακαλώτο με 251 ψήφους να τρέχει αυτή την υπόθεση και εσάς να μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα εδώ και μια πολύ καλή φίλη και συνάδελφος, δεν μπορώ να πω το όνομά της, μου λέει να σκεφτείς ότι μέχρι κι εγώ λυπήθηκα τον Τσίπρα. Προδότες τελικά υπάρχουν παντού. Οι δικοί του τον έκαναν παρένθεση, κουράγιο σε όλους σας κλπ. Δηλαδή θέλει να πει ότι ενώ περίμεναν όλοι ότι θα στηρίξουν τον Τσίπρα, ακόμα και οι πιο κοντινοί του, δεν τον στήριξαν. Να πω το εξής, ότι οι βουλευτές είναι ελεύθεροι να εκφράσουν την άποψή τους και αυτό εξέφρασαν αυτοί που έλεγαν όχι και παρόν. Πάνω απ' όλα η πατρίδα όμως. Μαζί μου ο Στράτος ο Μπαλής. Λοιπόν, για να δούμε ένα-ένα τα πράγματα. Να δούμε καταρχήν το αποτέλεσμα. Έχουμε 251 ναι, 32 όχι, 8 παρόν. Ζωή Κωνσταντοπούλου, Στρατούλης και Λαφαζάνης είπαν παρόν. Να δούμε τον κύριο Τσίπρα τι ακριβώς είπε Στράτο για να, να έχουμε τη συνέχεια. Πάμε λοιπόν στον Πρωθυπουργό να δούμε τι ακριβώς είπε. Ελάτε. Η κυβέρνηση που βρίσκεται σε μια δύσκολη φάση της διαπραγμάτευσης
Όλοι όσοι εξουδοτούμαστε σήμερα με βάση αυτό το νομοσχέδιο, που καλούνται οι βουλευτές να ψηφίσουν, ιδιαίτερα όμως ο Υπουργός των Οικονομικών, που θα ταξιδεύσει αύριο σε μια και θα βρεθεί στις Βρυξέλλες σε μια κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup, να έχει την μέγιστη δυνατή στήριξη σε μια προσπάθεια να πετύχει όσα περισσότερα σε μια κρίσιμη διαπραγμάτευση στην τελευταία πιο κρίσιμη στιγμή, όσα περισσότερα προς όφελος φυσικά του δημόσιου συμφέροντος, προς όφελος της ελληνικής πλευράς. Είναι προφανές ότι σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές η συνείδηση του καθενός και της καθεμιάς βαραίνει, αναμετρώμαστε με τον πόη μας και με τον πόη της ιστορίας. Είναι όμως ταυτόχρονα προφανές ότι η εξουσιοδότηση στον Υπουργό των Οικονομικών σε αυτή την κρίσιμη στιγμή αποτελεί μια επιλογή υψηλής ευθύνης σε ό,τι αφορά τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αποτελεί την ελάχιστη εμπιστοσύνη απέναντι στον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό των Οικονομικών, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, στο σύνολο της Κυβέρνησης που 5 μήνες τώρα δίνει μια μάχη με αυταπάρνηση προκειμένου να διεκδικήσει τα συμφέροντα της χώρας σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Τα λόγια του Πρωθυπουργού φαίνεται ότι δεν συγκίνησαν, φίλες και φίλοι, ούτε τους πολύ στενούς του. 17 διαφοροποιήσεις. Λοιπόν, Στράτο Μπαλή, λέω να πάμε στην άποψη του συνταγματολόγου, του κυρίου Σωτηριέλη, του καθηγητή. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα και σε εσάς και τους τηλεθεατές. Τι μου κάνετε, καλά είστε? Καλά είστε. Λοιπόν, θέλω να φρεσκάρω λίγο τις γνώσεις μου του συνταγματικού. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Έχουμε θέμα δεδηλωμένης, αγαπητέ κύριε καθηγητά? Θα έλεγα καταρχάς να μην χρησιμοποιούμε αυτό τον όρο, ο οποίος δεν καταλαβαίνω γιατί έχει επικρατήσει. Μάλιστα. Δεδηλωμένη σημαίνει ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τα εκλογικά αποτελέσματα και βλέποντας τα εκλογικά αποτελέσματα έχει ένα τεκμήριο για το ποιον θα διορίσει πρωθυπουργό. Μάλιστα. Αυτό ισχύει μετά τις εκλογές. Όπως ξέρετε, στη συνέχεια όμως υπάρχει διαδικασία παροχής ψήφου εμπιστοσύνης. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση που έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Άρα δεν τίθεται θέμα δεδηλωμένης γενικά. Μάλιστα. Τώρα, τα ζητήματα είναι ένα νομικό και ένα πολιτικό. Νομικά αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα δεν έχουν καμία συνέπεια. Δηλαδή η κυβέρνηση δεν πέφτει με αυτά τα αποτελέσματα, παρά την ερμηνεία που έδωσε ο Πρωθυπουργός, που είναι πολιτική ερμηνεία όπως θα σας πω, διότι για να χάσει την εμπιστοσύνη της η κυβέρνηση από τη Βουλή, πρέπει είτε να κάνει η ίδια πρόταση εμπιστοσύνης, οπότε όμως η πλειοψηφία είναι πλειοψηφία των παρόντων που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 120, είτε να υποβληθεί πρόταση δυσπιστίας από τη Βουλή προς την κυβέρνηση, οπότε όμως η πλειοψηφία είναι 151. Άρα, εάν δεν έχουμε είτε τη μία είτε την άλλη πρόταση, η κυβέρνηση νομικά παραμένει ισχυρή και τεκμέρεται ότι εξακολουθεί να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Μάλιστα. Πολιτικά τώρα είναι θέμα πολιτικής ερμηνείας. Εάν ο κύριος Τσίπρας δώσει μια ερμηνεία ότι υπάρχει ένα θέμα απώλειας πολιτικής νομιμοποίησης, τότε πράγματι θα δρομολογηθούν εξελίξεις, ενδεχομένως να παραιτηθεί, ενδεχομένως να ανασυνθέσει την κυβέρνησή του και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Αλλά πάντως έχει ευρέα περιθώρια, κατά την άποψή μου, να διαχειριστεί πολιτικά την κατάσταση σε ό,τι αφορά τη συμφωνία, να ολοκληρώσει τη συμφωνία, γιατί η κυρίουμε είναι τι, όπως ξέρετε, τα πράγματα τρέχουν. Ναι. Και από εκεί και πέρα, αφού τελειώσει το ζήτημα της συμφωνίας, αφού εγκριθεί από τη Βουλή, γιατί είναι φανερό ότι υπάρχει ευρύτατη πολιτική νομιμοποίηση από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις ως προς αυτό, ναι, τότε να δρομολογήσει τις συνέπειες που νομίζει ο ίδιος για το κόμμα του, θέτοντας υπόψη βέβαια ότι ενδεχομένως να έχουμε παραιτήσεις βουλευτών και οπότε να αναπληρωθεί και η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 151 βουλευτές. Είστε απόλυτα σαφείς στις διατυπώσεις σας. Επίσης, κύριε Σωτηρέλη, θα ήθελα το εξής να μου πείτε. Εάν η αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και το Ποτάμι συνεχίζουν να στηρίζουν την κυβέρνηση και στους επόμενους νόμους, τους εφαρμοστικούς, αυτό σημαίνει συνέχιση της σημερινής πορείας παρά τη διαφοροποίηση των 17. Βεβαίως. Τότε θα είναι μια κυβέρνηση ευρείας νομιμοποίησης. Δεν θα είναι καν κυβέρνηση ανοχής. Δηλαδή
κυβέρνηση ανοχής θα είναι αν την ανεχθούν και οι δικοί της βουλευτές, παρά τη διαφοροποίηση, συν τα άλλα κόμματα. Αυτή τη στιγμή κυβέρνηση ανοχής έχουμε όταν, ας πούμε, υποβληθεί πρόταση εμπιστοσύνης, αν ο Πρωθυπουργός κάνει πρόταση εμπιστοσύνης, εάν απουσιάσουν 40 βουλευτές, συνειδητά, που εμείς δεν θα συμμετάσχουμε στη διαδικασία παροχής ψήφου εμπιστοσύνης, τότε οι παρόντες θα είναι 260. Άρα η πλειοψηφία θα είναι 131. Άρα λέμε ότι η κυβέρνηση έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά είναι μια κυβέρνηση ανοχής. Μάλιστα. Εδώ τώρα δεν έχουμε ούτε καν αυτό. Έχουμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έχει για το επόμενο διάστημα και για τα συγκεκριμένα ζητήματα ευρύτατη πολιτική νομιμοποίηση. Γιώργο, μου επιτρέπεις να ρωτήσω κάτι. Ναι, Στρατό, ναι. Και ο κύριος Μπαλής είναι, κύριε καθηγητά. Έλατε. Επειδή υπάρχει μια αίσθηση στο Μέγαρο Μαξίμου ότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα όταν καταψηφίζει ή όταν δεν είναι παρόν ένας υπουργός στη Βουλή σε μια τόσο σημαντική ψηφοφορία, αλλά αναγνωρίζεται ότι υπάρχει θεσμικό, υπάρχει ένα πρόβλημα και με την πρόεδρο της Βουλής. Λένε πάντως ότι είναι διαφορετική περίπτωση, γιατί εκεί υπάρχει και ο θεσμικός ρόλος. Τα περιθώρια ή επιλογές του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά στην πρόεδρο της Βουλής διαφοροποιούνται σε σχέση με έναν βουλευτή της Α Πειραιά, ας πούμε, για παράδειγμα? Τα περιθώρια διαφοροποιούνται ως προς τον ρόλο του Προέδρου της Βουλής. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός μπορεί να κάνει ένα σχηματισμό, ας πούμε, να ζητήσει την παρέτηση των δύο υπουργών οι οποίοι δήλωσαν παρόν. Ωραία. Αυτό είναι κυριαρχικό του δικαίωμα. Ωραία. Με την Πρόεδρο? Με την Πρόεδρο μπορεί να τη ζητήσει έμεσα πολιτικά την παρέτηση, αλλά δεν μπορεί να την επιβάλλει. Μάλιστα. Για να πέσει η πρόεδρο τη Βουλή, πρέπει να υπάρξει πρόταση μορφής, όπως ξέρετε. Και να ψηφιστεί φυσικά από όλου. Μάλιστα. Άρα, κύριε καθηγητά, ο τίτλος ότι σήμερα η σημερινή κυβέρνηση είναι ευρείας πολιτικής αποδοχής είναι ο πραγματικός τίτλος? Βεβαίως είναι ευρείας πολιτικής αποδοχής και βεβαίως έχει την ευχέρεια με βάση τα χτεσινά αποτελέσματα να διαχειριστεί την όλη κατάσταση. Μάλιστα. Διότι αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Έχει ευρύτερη νομιμοποίηση, πολύ ευρύτερη από την νομιμοποίηση του δικού του κόμματος, του δικού του συνασπισμού εξουσίας μάλλον, γιατί δεν ήταν ενός κόμματος. Και αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό, το οποίο νομικά τον καθιστά πανίσχυρο να διαχειριστεί από εδώ και πέρα τα πράγματα. Τώρα πολιτικά είναι θέμα ερμηνιών, οι οποίες μπορεί και εύχομαι να δοθούν αφότου λήξει αυτή η τεράστια εκκρεμότητα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Κρατάμε τον τίτλο σας νομικού και πολιτικού περιεχομένου, ιδιαζόντως νομικού. Έχουμε μια κυβέρνηση με ευρύτατη πολιτική νομιμοποίηση. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Αυτά από τον καθηγητή, τον κύριο Σωτηρέλη. Στράτο, τώρα, να δούμε ποιοι είπαν παρόν. Είπαν παρόν οι κύριοι Λαφαζάνης, Στρατούλης, δύο υπουργοί, η βουλευτής κυρία Κυρίτση, η πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Λαπαβίτσας, ο και της Δραχμής, ο κύριος Λεουτσάκος, ο κύριος Σταθάς και ο κύριος Σκούμας. Ο κύριος Σκούμας από τη Βιωτία. Σκούμας. Όχι. Έχουμε σχετική κάρτα. Η κυρία Γαϊτάνη και η κυρία Ψαρέα. Δύο κυρίες. Και Απών, Βαρουβάκη στην Αίγινα για γάμο, Χατζηλάμπρου, Κοδέλας, Σωτηρίου, Κυριακάκης, η Ραχίλ Μακρύ και η κυρία Αυλονίτου. Εδώ βλέπετε, φίλες και φίλοι, ακριβώς παρόν, όχι και Απών. Αυτή είναι η εξέλιξη. Γιώργο, τη τρέλα που υπάρχει εδώ χθες το βράδυ. Οι βουλευτές οι οποίοι δεν πήγαν, καλά ξέρω τον κύριο Βαρουφάκη, γιατί είναι μια άλλη περίπτωση, βγάζουν μια κοινή δήλωση που λένε ότι, παιδιά, εμείς δεν μπορούσαμε να έρθουμε εκεί να ψηφίσουμε, γιατί εκφράζει αυτή η θέση μας την αντίθεση με όλο αυτό το πακέτο, το τρίτο μνημόνιο. Με το που τελειώνει η διαδικασία και βλέπουν κάποιοι βουλευτές ότι έχουν αυγατήσει αυτοί οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο λένε ότι δεν το θέλω εγώ αυτό, δεν μπορώ να το υπηρετήσω. Ναι. Έρχονται 15 βουλευτές οι οποίοι έχουν ψηφίσει ναι. Οι οποίοι συνηγορούν. Και λένε ότι εμείς δεν θέλαμε να πούμε ναι. Θέλαμε να πούμε όχι και ότι όταν θα έρθουν τα μέτρα και οι εφαρμοστικοί θα ξαναδούμε τη θέση μας και τη στάση μας κτλ. Εδώ μιλάμε τώρα για μια κατάσταση η οποία πραγματικά εγώ σαν χρόνια παρακολουθώ το πολιτικό ρεπορτάζ. Δεν το έχω δει. Δηλαδή ψηφίζει κάποιος ναι και επειδή αυγατίζει, γιατί αυτό γίνεται, άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι δεν το θέλω εγώ αυτό το πακέτο, δεν μπορώ να το υπηρετήσω. Μάλιστα. Βγαίνουν και λένε ότι εγώ ψήφισα ναι, αλλά κατά βάθος ήθελα να πω όχι. Τώρα. Μοιραία πολιτικά, και κλείνω με αυτό. Ναι, ναι. Στο βάθος του δρόμου φαίνεται ότι θα υπάρχουν
ραγδαίες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Δεν μπορεί αλλιώς να γίνει αυτό. Ακριβώς. Οπωσδήποτε οι δύο υπουργοί, και αυτό είναι θέμα του Πρωθυπουργού. Όμως, φίλες και φίλοι, αμέσως μετά τα όσα έγιναν στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός. Να σημειώσουμε ότι ο Καμένος στάθηκε σπαθή στον Τσίπρα. Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ. Μπετόν. Πήγε να γίνει ένα ψηλό ατύχημα νωρίτερα. Ναι. Διότι την ώρα που μίλαγε ο κύριος Τσαγαλώτος στην αρχή της ομιλίας. Με τα εξοπλιστικά. Με τα εξοπλιστικά, υπήρξε ένα νεύμα του κυρίου Καμένου ότι αυτά που λέει ο κύριος Τσακαλώτος δεν είναι αυτά που έχουν συμφωνήσει οι δύο. Εκεί λοιπόν, αφού έχει τελειώσει ο κύριος Μεϊμαράκης, φεύγει ένα χαρτί από τον κύριο Τσίπρα και πάει στον Τσακαλώτο. Και σηκώνει το Υπουργό των Οικονομικών και δίνει τις διευκρινήσεις και εκεί αρχίζουν και ηρεμούν τα πνεύματα. Ακριβώς. Και αμέσως μετά, με το που τελειώνει όλη η διαδικασία, τα ξημερώματα έγινε και αυτή η σύσκεψη μεταξύ των δύο. Τώρα, στο μετά την ψηφοφορία, φίλες και φίλοι, βρέθηκαν όλοι στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Εκεί λοιπόν υπήρξαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Στράτου του Μπαλί και τις πληροφορίες που έχουμε, δύο απόψεις. Καθαρίζεις τώρα το τοπίο ή περιμένεις και αφού στερεωθεί η συμφωνία βλέποντας και κάνοντας. Βγήκε η εξής ανακοίνωση. Η Εθνική Αντιπροσωπεία έδωσε σήμερα στην κυβέρνηση ισχυρή εντολή ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευσης. Για ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης. Για την επίτευξη οικονομικά βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης συμφωνίας με τους εταίρους. Αυτό που προέχει τώρα, λέει ο Πρωθυπουργός, είναι η θετική έκβαση στη διαπραγμάτευση. Όλα τα άλλα στην ώρα τους. Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, από Δευτέρα. Ποιοι θα πάνε σπίτι τους, τι θα γίνει κλπ. Κλπ. Από Δευτέρα. 6 και 55 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε τι είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Είναι σημαντικό ότι αμέσως μετά βγήκε ο Πρωθυπουργός και με μια φωνή τρεμάμενη και πολύ πολύ συγκινημένος είπε ότι τώρα παίζονται όλα. Δηλαδή ότι αυτή την ώρα η χώρα είναι σε μια πολύ πολύ κρίσιμη στιγμή. Να δούμε τι είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Χωρίς τον Τσίπρα με στην αίθουσα. Χωρίς τον Τσίπρα με στην αίθουσα. Και μετά μπήκε ο Πρωθυπουργός και είπε όλα αυτά. Και βέβαια αναφέρεται το δικαίωμα κάθε βουλευτή να εκφράζει την άποψή του γιατί συνταγματικά καλύπτεται πλήρως. Έτσι, πάμε. Μας και καθεμιά δικαιούται και υποχρεούται να αντιστέκεται, να υπερασπίζεται την πατρίδα και τη δημοκρατία με τον τρόπο που επιλέγει και αποφασίζει. Καμία αντίσταση στην ιστορία δεν ήταν εύκολη. Όμως διεκδικήσαμε την ψήφο και την εμπιστοσύνη του λαού για τα δύσκολα. Και οφείλουμε στα δύσκολα να ανταποκριθούμε και να μην φοβηθούμε. Σας ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Για να δούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να σημειώσουμε ότι υπήρξε μια σκληρή τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη νωρίτερα στη Βουλή. Απευθύνθηκε στον κύριο Τσακαλώτο, δείτε ακριβώς τι είπε. Και βέβαια θέλω τα όσα μας είπε ο κύριος Σωτηρέλης να τα έχουμε σε βίντεο για να τα ακούσουμε αμέσως μετά. Πρόκειται για μια κυβέρνηση ευρείας πολιτικής νομιμοποίησης. Αυτά από τον κύριο Σωτηρέλη, με τα 251 ναι, πάει Τσακαλώτος σήμερα. Δείτε τι είπε η Μπακογιάννη. Θα σας δώσουμε την εξουσιοδότηση σήμερα. Και θα σας τη δώσουμε, αλλά με έναν όρο. Ότι θα κάνετε διαπραγμάτευση, κύριε Τσακαλώτο και κύριοι της κυβέρνησης, και θα γυρίσετε με συμφωνία. Δεν έχετε εξουσιοδότηση από τη Νέα Δημοκρατία για ρήξη. Ούτε από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Έχετε στήριξη για να κάνετε συμφωνία. Δεν την είχαμε ποτέ εμείς. Εσείς την έχετε σήμερα. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι πολλοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα τους έχει έρθει ο ουρανός φοντίλη. Διότι έχουν καταλάβει πλέον τι σημαίνει πραγματικότητα. Εγώ λοιπόν δεν θα σας κάνω καμία κριτική και δεν θα πω σήμερα τίποτα από όλα αυτά που θα μπορώ να πω ότι κάνατε 5 μήνες μέχρι τώρα. Και το κόστος το οποίο είχε. Μόνο μη γυρίσετε, κύριε Τσακαλώτο, και επικαλεστείτε ποτέ ότι η Βουλή των Ελλήνων και πάντως οι ευρωπαϊκές δημοκρατικές δυνάμεις της Βουλής των Ελλήνων σας έδωσαν εξουσιοδότηση για ρήξη. Δεν σας τη δίνουν αυτοί.
Ένα λεπτό πριν από τις 7, είμαστε εδώ, εδώ φίλες και φίλοι. Και βέβαια να σας πω ότι δεν έχουμε προλάβει εφημερίδες. Είναι πάρα πολύ λίγες αυτές οι οποίες έφτασαν εδώ, σε λίγο σύνδεση με την Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε, εδώ για να δούμε τα πώς και τα γιατί. Ακούστε, αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Έχουμε μια κυβέρνηση ευρείας πολιτικής νομιμοποίησης, όπως είπε ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου, δώστε μου και το Στράτο τον Παλί, ευρείας πολιτικής νομιμοποίησης. Είναι ένας όρος κατά τον κύριο Σωτηρέλη που δίνει το δικαίωμα στην κυβέρνηση να βγει μπρος. Αυτό που είπε όμως Στράτο, τι θα γίνει μετά με τους νόμους κλπ. Κλπ. Είπε όμως ο κύριος Σωτηρέλης ότι όσο η αξιωματική αντιπολίτευση θα ενισχύει την κυβέρνηση στους εφαρμοστικούς νόμους και ούτω καθεξής, θα μπορεί ο κύριος Τσίπρας να προχωράει καρέ-καρέ αυτή την συμφωνία. Φίλες και φίλοι, ό,τι και να πούμε εμείς είναι πάρα πολύ νωρίς. Πρώτο βέβαιο, ότι θα έχουμε ένα σχηματισμό. Το δεύτερο, βέβαια, ότι στο βάθος έχουμε εκλογές και μπορεί να έχουμε εκλογές, μπορεί να έχουμε και μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Να σου πω πάντως, Γιώργο, ναι, ότι χθες στη Βουλή, από τα δύο μελανά σημεία της Βουλής, καλά δεν θα πω για το happening τώρα που στήσαν χρυσαυγίτες, ήταν το εξής. Όταν έφτασε το όνομα του Γιάννη Βαρουφάκη στον κατάλογο και ακούστηκε το όνομά του, υπήρξε μια απίστευτη χλέβη μέσα στην αίθουσα και είναι πολύ θλιβερό αυτό για έναν άνθρωπο που μέχρι προχθές υποτίθεται ότι ήταν υπουργός των Οικονομικών και πήγαινε στο Eurogroup και μιλούσε εξ ονόματος της Ελλάδας. Ήταν πολύ θλιβερό. Υπήρχε μια γενικότερη χλέβη μέσα στην αίθουσα και την ώρα που η κυρία Κωνσταντοπούλου τελείωσε, υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι στα θεωρία. Μάθαμε στη συνέχεια ότι ήταν κάποιοι δικοί της άνθρωποι, οι οποίοι άρχισαν και χειροκροτούσαν. Μάλιστα. Και φώναζαν λοιπόν, και τα λοιπά. Όλα αυτά στο ελληνικό κοινοβούλιο, πρόσεξε, και το χειροκρότημα είναι δεκτό και οι ελεύθερες απόψεις δεκτές. Δεν προβλέπεται, αυτό στο κοινοβούλιο, δεν προβλέπεται. Λοιπόν, ναι, δεν προβλέπεται, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο βουλευτής είναι ελεύθερος να εκφράζει την άποψή του. Εφτά ακριβώς. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Επιστρέφουμε γιατί. Γιατί γίναν όλα αυτά. Θα αναλύσουμε όλη αυτή τη συμφωνία. Θα δούμε τις πολιτικές εξελίξεις. Όσο αντέχεις, γιατί ήσουν όλη τη νύχτα, θα είσαι μαζί μας. Εγώ σε θέλω συνέχεια, γιατί σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Γρήγορο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό με όλες τις ειδήσεις, όλους τους ειδικούς, όλα τα γεγονότα. Ευχαριστώ την Χριστίνα Τηλικιαρδοπούλου για το πολύ θερμό μήνυμά της πρωί-πρωί. 210-48-00-170-171-192. Καλημέρα, papakisky.gr. Σε ένα λεπτό κοντά σας. Είναι Σάββατο, είναι 11 Ιουλίου. Σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε. Ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο. Με 35 βαθμούς θερμοκρασία, με 251 ναι, με 32 όχι και 8 παρών. Σε μια νύχτα απίστευτη, φίλες και φίλοι, με Ζωή, Στρατούλη και Λαφαζάνη να λένε παρών. Είμαστε εδώ, σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι τη Δευτέρα δεν έχουμε, θα είναι κλειστές οι τράπεζες. Δεν θα έχουμε δακτύλιο, αλλά θα έχουμε εκπτώσεις. Ωραία πράγματα. Καλημερίζω τον κύριο Κονταρίδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Αυτή. Είναι καθηγήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Ακριβώς. Ευχαριστώ θερμά. Είστε καλά. Ο Αντώνης Ομουζάκης. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Γιώργο. Να είσαι καλά. Μαζί μας ο κύριος Ψαριανός, οικονομολόγος. Καλημέρα, κύριε Ψαριανέ. Καλημέρα, Γιώργο. Ο καλός φίλος, ο εργατολόγος, ο κύριος Μπούρλος. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα. Καλημερίζω τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας και από τη Θεσσαλονίκη. Παύλο, και χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, γιατί ενδιάμεσα έτσι. Λοιπόν, έχουμε πολλές εξελίξεις. Είχαμε και 9 πόντες, μου λέει η Ιωάννα από το Χολαργό. Βεβαίως είχαμε και 9 πόντες. Καλημέρα στην Τούλα, από το Βύρονα, την Ελένη από την Ελευσίνα, τον Νίκο από τη Λάρισα, τον Πέτρο που μου λέει, Γιώργο, τι γίνεται με τους δεσμευμένους λογαριασμούς. Και ο κύριος Τσολάκης, 107 ετών. Δεν έχω. Ο κύριος Τσολάκης, 107 ετών, θα φύγω πικραμένος, μου λέει. 107 ετών, με αυτά που βλέπω. Δεν θα φύγεις να πας πουθενά, μια χαρά είσαι, έκανες και ωραίες βουτιές. 7 και 7 πρώτα λεπτά, είμαστε εδώ. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις, σε λίγο. Θα δούμε τι έχει να μας πει ο Αλέξης Μητρόπουλος. Να δούμε τις πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε μια σύσκεψη νωρίς το πρωί και πριν πάμε στα μέτρα, μια σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Θα σας δώσουμε ένα παρασκήνιο, τι ακριβώς συνέβη. Μόλις τέλειωσε όλη αυτή η ιστορία στην Βουλή, έγινε μια σύσκεψη στο γραφείο του Πρωθυπουργού και τώρα τι κάνουμε.
με όλη αυτή την εξέλιξη. Οι ψύχρεμοι είπαν αυτό που κάνουμε τώρα και εντολή Τσίπρα ήταν κλείνουμε τη συμφωνία, στέκεται όρθια η Ελλάδα και μετά θα πάρω τις αποφάσεις μου. Ξέρετε ποιες θα είναι οι αποφάσεις του και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Ρωτήσαμε πριν από λίγη ώρα τον κύριο Σωτηρέλη, τον συνταγματολόγο. Θα δούμε τι μας είπε όταν θα είμαστε έτοιμοι, αν έχουμε τη σχετική απάντησή του. Θέλω να δείτε τι ακριβώς απάντησε στο ερώτημά μας. Αυτή η κυβέρνηση έχει θέμα διδηλωμένης? Μας είπε όχι. Και τι άλλο έχει αυτή η κυβέρνηση? Η απάντηση του συνταγματολόγου ήταν ότι η κυβέρνηση αυτή έχει ευρεία πολιτική νομιμοποίηση. Διότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης τη στηρίζουν με 251 ψήφους. Αν αυτό γινόταν το 2009, θα είχαμε αποφύγει πάρα πολλά πράγματα. Να ακούσουμε τον κύριο Σωτηρέλη. Κύριε καθηγητά, ο τίτλος ότι σήμερα η σημερινή κυβέρνηση είναι ευρείας πολιτικής αποδοχής είναι ο πραγματικός τίτλος? Βεβαίως είναι ευρείας πολιτικής αποδοχής και βεβαίως έχει την ευχέρεια με βάση τα χτεσινά αποτελέσματα να διαχειριστεί την όλη κατάσταση. Μάλιστα. Διότι αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Έχει ευρύτερη νομιμοποίηση, πολύ ευρύτερη από την νομιμοποίηση του δικού του κόμματος, του δικού του συνασπισμού εξουσίας μάλλον, γιατί δεν ήταν ενός κόμματος. Και αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό, το οποίο νομικά τον καθιστά πανίσχυρο να διαχειριστεί από εδώ και πέρα τα πράγματα. Τώρα πολιτικά είναι θέμα ερμηνεών, οι οποίες μπορεί και εύχομαι να δοθούν αφότου λήξει αυτή η τεράστια εκκρεμότητα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Λοιπόν, ο καλός μου φίλος ο Απόστολος Ολάγιος μου λέει: Γιώργο, ατέλειωτος ουρές της τράπεζας στην Κατερίνη για μια άλλη μέρα. Ο τουρισμός μας χτυπήθηκε απίστευτα. Ευχαριστώ θερμά τον καλό συνάδελφο. Θέλω ένα πρώτο γρήγορο σχόλιο από όλους σας. Κυρία Κοταρίδη, αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Τσακαλώτος παίρνει σήμερα το διαβατήριο και προχωράει όπως γράφει και το Έθνος σήμερα στην πρώτη σελίδα. Δεν έχουν έρθει εφημερίδες ακόμη και ό,τι μπόρεσα στη φωτοτυπία από το ίντερνετ. Κυρία Κοταρίδη, πρώτο σχόλιο. Δεν χωράει αμφιβολία ότι αυτή η συμφωνία πρέπει να κλείσει. Το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι βρισκόμαστε μπροστά στην καταστροφή της χώρας. Εγώ δεν θα πω κάτι διαφορετικό. Πρέπει να κλείσει για να πάμε επιτέλους παρακάτω και να δούμε την επόμενη μέρα. Δύσκολα μεν τα πράγματα, δεν θα πω ότι δεν είναι δύσκολα. Φαντάζομαι αυτό θα πούν και οι συνομιλητές μας. Αλλά δεν υπάρχει άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή και νομίζω έτσι πρέπει να πορευτούμε. Μάλιστα. Αντώνη. Το αυτό, Γιώργο. Η συμφωνία είναι μονόδρομος. Δεν συζητάμε τίποτα άλλο ή μη μόνο να παραμείνουμε στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο απομονωτισμός που θα δεχτούμε αν τυχόν συμβεί οτιδήποτε άλλο που το απευχόμαστε και δεν πρέπει καν να το σκεφτόμαστε και να το συζητάμε, θα είναι καταστροφικός. Και βέβαια αυτό το αποτέλεσμα με τις 251 ψήφους είναι ένα ισχυρό διαβατήριο, κύριε Ψαριανέ. Είχατε μεγάλη αγωνία το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί σας παρακολουθώ ως οικονομολόγο. Ο Τσακαλώτος πάει με ένα διαβατήριο που λέει ότι το ελληνικό κοινοβούλιο με ψήφους 251 λέει ναι σε αυτή τη διαπραγμάτευση, τη σκληρή, απίστευτα μέτρα, φίλες και φίλοι. Θέλω, κύριε Ψαριανέ, το πρώτο σας σχόλιο. Το σχόλιο μου είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή προέχει συμφωνία. Οποιοδήποτε μέτρο, όσο βαρύ και να είναι, είναι απείρως ελαφρύτερο από την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Και δεύτερον, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει κρίση, αυτό λέγεται κατά την άποψή μου, κρίση ταυτότητας. Ο Έλληνας πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι είναι στην Ευρωζώνη, είναι Ευρωπαίος πολίτης. Από εκεί και πέρα, πρέπει να καταλάβουμε κάτι άλλο. Ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα μπορεί να βρει χρήματα και να καλύψει όλες τις χρηματοδοτικές ανάγκες πάρα πολύ εύκολα, αρκεί να συνειδητοποιήσει ένα απλό πράγμα. Ότι η φοροδιαφυγή οργιάζει. Η εισπραξιμότητα του ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι 62%, όταν στην Πορτογαλία είναι 89%, 90% στη Γερμανία και 95% στην Ολλανδία. Άρα υπάρχουν πόροι, αρκεί να βάζουμε φόρους, μπορούμε να υπάρχουν και άλλες λύσεις. Είστε απόλυτα σαφείς. Μετά τη συμφωνία θα φύγουν οι δύο υπουργοί, οι τρεις, δεν ξέρω τι. Πάει σε σαρωτικό ανασχηματισμό ο Πρωθυπουργός. Κύριε Μπούρλο, θα δούμε σε λίγο τι σημαίνει για το ασφαλιστικό και επίσης για τα φορολογικά, κύριε Μουζάκη, και τα οικονομικά, κύριε Ψαριανέ. Πάντως, και τις γενικότερες οικονομικές εξελίξεις, κύριε Κοταρίδη. Θέλω το πρώτο σας σχόλιο, κύριε Μπούρλο. Σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε να κάνουμε μια επιλογή, πρέπει να βρίσκουμε ποιο είναι το αγαθό το οποίο προεχόντως πρέπει να προστατεύσουμε. Μάλιστα. Και σε αυτή τη φάση
παρότι στο ασφαλιστικό έρχονται δύσκολα μέτρα, έτσι, θα πρέπει να προχωρήσουμε στο κλείσιμο της συμφωνίας. Και από εκεί και πέρα να δούμε κάποιες εξειδικεύσεις και μια εκλογήκευση αυτών που έρχονται. Θα δούμε τώρα οι συνάδελφοι από το εξωτερικό τι έχουν να μας πούν τηλεφωνικά ή οι συνάδελφοι του εξωτερικού ρεπορτάζ τι λένε για όλα αυτά. Πριν πάω Θεσσαλονίκη, για να μου πει ο Παύλος τι ακριβώς συμβαίνει, έλα να πάμε, Φλόρ, σιγά σιγά στις εφημερίδες που έχω εδώ μπροστά μου, να δούμε τι ακριβώς μας δίνουν όποιες. Κάποιες εφημερίδες ήρθαν, φίλες και φίλοι, ελάχιστες, λιγοστές, γιατί περίμεναν το αποτέλεσμα. Για να δούμε τι ακριβώς... Μπράβο. Έθνος, με σφραγίδα συνένεσης, η εντολή για συμφωνία. Ολονίκτιο θρίλερ στη Βουλή για την ψηφοφορία. Καζάνι που βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν. Θετικά τα πρώτα μηνύματα από Ολάντ και Τάισε Μπλουμ. Να κάνουμε και το σταυρό μας, που θα πληρώσουμε 12 δις. Καταλαβαίνετε. Εκείνος ο Σόιμπλε ήθελε να μας πετάξει έξω από την Ευρώπη, αλλά δεν του πέρασε. Αγγελιοφόρος, κοινή γραμμή κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, ισχυρή εντολή για συμφωνία. Αλέξης Τσίπρας, ευθύνη της αριστεράς, το όχι στο Brexit. Στη σωστή κατεύθυνση κυβερνητική πρόταση. Αυτά από τον Αγγελιοφόρο και την πρώτη σελίδα. Ημερησία. Στο μικροσκόπιο των θεσμών η ελληνική πρόταση. Η πιο μεγάλη ώρα. Σήμερα στο Eurogroup η τελική απόφαση. Βλέπετε εδώ το πρωτοσέλιδο. Εστία. Τριετές δάνειο χωρίς το Δουνοτού ζητεί σήμερα η Ελλάς. Ώρα. Πραξικόπημα στην Ελλάδα σχεδίαζαν οι ΗΠΑ αν συμμαχούσε με Ρωσία ο Τσίπρας. Πούτιν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δεν μου ζήτησε βοήθεια. Φέρετε εδώ. Καρφίτσα. Τέλος τα χαμόγελα. Η αγορά. Όλη η αλήθεια για τις τράπεζες. Τι θα γίνει με τις καταθέσεις, γράφει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Το δραματικό παρασκήνιο των 12 κρίσιμων ωρών. Παράδοση μεταφόρων. Η άποψη στην πρώτη σελίδα. Με Μαϊμαράκης ήρθε για να μείνει. Και παρασκήνιο. Αρμαγεδόν σε κόμματα κοινωνία. Βλέπετε εδώ Τσίπρα και Καμένο. Η κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων στήριξε σταθερά τον κύριο Τσίπρα. Και εδώ έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δραματικές μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις. Πια τα 33 μέτρα φωτιά της νέας συμφωνίας, γράφει η εφημερίδα. Πάμε Θεσσαλονίκη, να δούμε πώς η Θεσσαλονίκη είδε το αποτέλεσμα. Μετά τη συμφωνία θα έχουμε ανασηματισμό, σύμφωνα με πληροφορίες. Προέχει η συμφωνία, σύμφωνα με τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Τι λέει η Θεσσαλονίκη, Παύλο, καλή σου μέρα. Καλή σας μέρα και πάλι από τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη περιμένει τις εξελίξεις, περιμένει να δει την επόμενη μέρα. Ευετείνεται η αγωνία του κόσμου, των ανθρώπων της αγοράς. Τα βλέπουμε καθημερινά εδώ και 15 μέρες να πηγαίνουν οι συνταξιούχοι να συνοστίζονται στις ουρές για να πάρουν τα 120 ευρώ. Έχουμε δει εντάσεις, έχουμε δει διαπληκτισμούς. Ανησυχία μεγάλη για το τι θα γίνει αύριο. Πάντως, να σας πω και κάτι το οποίο ο κόσμος δεν έχει χάσει και την ανθρωπιά του. Χθες συγκεκριμένα σε ένα υποκατάστημα τράπεζας εδώ στην Τούμπα, συγκεκριμένα στην Άνω Τούμπα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη, ένας συνταξιούχος πήγε να πάρει τα 120 ευρώ, σύνταξη του εξωτερικού. Όταν έφυγε διαπίστωσε ότι ο ταμείας του έδωσε παραπάνω χρήματα, του έδωσε 120 επιπλέον. Αντί όμως να τα κρατήσει, τι έκανε, ξαναπήγε, στήθηκε στην ουρά, περίμενε με τη σειρά του υπομονετικά. Μπήκε μέσα στο υποκατάστημα, πήγε στη διευθύντρια και της είπε: «Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτά τα χρήματα δεν έπρεπε να μου τα δώσετε, μου δώσετε παραπάνω». Μάλιστα. Τον ευχαρίστησαν, τα έδωσε πίσω, γιατί σου λέει κάποιος άλλος τα έχει ανάγκη. Κάποιος άλλος συνταξιούχος θα τα έχει ανάγκη. Ακριβώς. Αλλά βέβαια... από την άλλη, να σας πω και ότι η αγορά. Ναι. Ναι, Γιώργο. Έλα. Η αγορά είναι παγωμένη αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία στους εμπόρους, στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους πραγματικής οικονομίας. Δεν είναι τωρινό. Δεν μπορούν να κάνουν καμιά δοσοληψία. Έχουν αυξημένη κίνηση στα φαρμακεία. Ξέρετε ότι στα φαρμακεία έχουν βγει τευτέρια. Γιατί οι συνταξιούχοι και οι υπόλοιποι που βγάζουν 50 και 60 ευρώ από τα ATM δεν μπορούν να αγοράσουν πλέον τα φαρμακά τους. Γιατί έχουν και άλλες ανάγκες, έχουν και άλλες υποχρεώσεις. Λοιπόν, για να πάμε σιγά-σιγά τώρα. Φίλες και φίλοι, έχουμε εξελίξεις. Έως 16 Ιουλίου η παράταση πληρωμής εισφορών του ΙΚΑ, κύριε Μπούρλο. Έτσι. Είναι μια καινούργια εξέλιξη. Χθες το βράδυ υπήρξε σχετική ανακοίνωση. Υπήρξε παράταση από τις 10 του μηνός στις 16. Ακριβώς. Δεν θα κόβονται φως, νερό, τηλέφωνο με κλειστές τράπεζες, κύριε Μουζάκη. Καλό είναι αυτό. Ιδιαίτερα τούτη την περίοδο.
Όπως Γιώργο, και στα φορολογικά υπάρχει αντίστοιχη παράταση. Εκπνέει η προθεσμία υποβολής των όποιων φορολογικών καταβολών έχουμε να κάνουμε τρεις μέρες μετά την τραπεζική αργία. Άρα λοιπόν, αφού τη Δευτέρα λήγει η τραπεζική αργία, έχουμε τρεις μέρες μπροστά μας. Βεβαίως θα δούμε τι θα γίνει και αν θα συνεχίσει η τραπεζική αργία ή όχι. Ακριβώς. Μπορείτε να στέλνετε μέσω των ΕΛΤΑ έως και 6.000 ευρώ και έχουμε μια σημαντικότατη εξέλιξη σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή, ο φόρος, κυρία Κοταρίδη, υποχωρεί στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στο πετρέλαιο κίνησης παραμένει ο ίδιος. Είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας όλα αυτά τα χρόνια, να το λέμε. Αυτό σημαίνει 300 ευρώ κέρδος για κάθε νοικοκυριό. Είναι μεγάλη υπόθεση. Φυσικά. Ακριβώς. Θα δούμε την κάρτα, φίλες και φίλοι, και θα δούμε για ποιο λόγο έγινε όλη αυτή η ιστορία. Πάμε στην κάρτα για να δούμε τι σημαίνει. Είναι η 1002 κάρτα. Η 1002 κάρτα, λοιπόν, δείχνει ότι ενώ στα 1000 λίτρα το κόστος ήταν από 900 έως 930 ευρώ, βλέπετε, πέρυσι στα 1000 λίτρα έπρεπε να πληρώσουμε, Αντώνη Μουζάκη, 900 έως 930 ευρώ. Φέτος, τώρα, στα 1000 λίτρα... 300 ευρώ κάτω είναι μεγάλη δουλειά. Έτσι. Με τις σημερινές τιμές θα πληρώσουμε 600 έως 630, δηλαδή διαφορά 300 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Και βέβαια από εκεί και πέρα. Να παταχθεί και το λαθρεμπόριο όμως, έτσι. Ακριβώς. Να μην το ξεχνάμε, γιατί ναι. Αυτά πάνε χεράκι-χεράκι, ξέρετε. Επίσης, θέλω να ξέρετε ότι εκτός από το capital control στα χρήματα, είχαμε capital control σε γάμους, βαπτίσεις, ψυχαγωγία και εκδρομές. Αυτά παγώσανε, κύριε Ψαριανέ. Ένα δις τη μέρα μας πηγαίναμε πίσω. Ναι, μα είναι φυσικό. Όταν δεν λειτουργούν οι τράπεζες, δεν λειτουργεί η οικονομία. Ακριβώς. Δεν μπορεί να υπάρξει εμπόριο χωρίς τράπεζες. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι φυσικά επακόλουθα. Συνεπώς, γι' αυτό λέμε προέχει συμφωνία και μετά το επόμενο αμέσως να ανοίξουν τράπεζες και να αποκατασταθεί η χρηματοοικονομική λειτουργία στην αγορά. Με ρωτάτε για τη Δευτέρα. Οι τράπεζες θα είναι κλειστές τη Δευτέρα. Φαίνεται ότι αν υπάρξει συμφωνία σήμερα, γιατί σήμερα έχουμε και το Eurogroup, καταλαβαίνετε ότι οι εξελίξεις θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Πηγαίνει ο Τσακαλώτος με 251 ψήφους στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν τη Δευτέρα κλειστές τράπεζες. Δεν έχουμε δακτύλιο από την Δευτέρα, αλλά έχουμε εκπτώσεις. Εκπτώσεις με κλειστές τράπεζες 7 και 19 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα δούμε τι θα μας πει ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Μητρόπουλος. Θέλω όμως, επειδή ρωτάτε αν ισχύει η δεδηλωμένη, να δούμε τι μας είπε ο καθηγητής, ο κύριος Σωτηρέλης, πριν από λίγη ώρα. Ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου και μετά, καρέ-καρέ τα μέτρα, γιατί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ξυπνήσαμε με μια νέα μέρα. Η ανθρωπογεωγραφία της Βουλής σιγά-σιγά αλλάζει. Πολλοί λένε ότι μετά τη συμφωνία θα πάμε σε έναν ανασχηματισμό και μπορεί στο βάθος να δούμε και εκλογές. Σωτηρέλης, δείτε τι μας είπε για την κυβέρνηση ευρείας πολιτικής νομιμοποίησης που είναι η κυβέρνηση Τσίπρα. Κύριε καθηγητά, ο τίτλος... ότι σήμερα η σημερινή κυβέρνηση είναι ευρείας πολιτικής αποδοχής, είναι ο πραγματικός τίτλος. Βεβαίως είναι ευρείας πολιτικής αποδοχής και βεβαίως έχει την ευχέρεια με βάση τα χτεσινά αποτελέσματα να διαχειριστεί την όλη κατάσταση. Μάλιστα. Διότι αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Έχει ευρύτερη νομιμοποίηση, πολύ ευρύτερη από την νομιμοποίηση του δικού του κόμματος, του δικού του συνασπισμού εξουσίας μάλλον, γιατί δεν ήταν ενός κόμματος. Και αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό, το οποίο νομικά τον καθιστά πανίσχυρο να διαχειριστεί από εδώ και πέρα τα πράγματα. Τώρα πολιτικά είναι θέμα ερμηνιών, οι οποίες μπορεί και εύχομαι να δοθούν αφότου λήξει αυτή η τεράστια εκκρεμότητα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας.